Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και απόψε στο Τελεκρίτη. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ο πολίτης έχει το λόγο». Είμαστε λίγο διάστημα πριν τις εκλογές. Ήδη έχουν αρχίσει τα πρώτα ονόματα και βλέπουμε βγαίνουν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης το ποιοι θέλουν να διεκδικήσουν τους Δήμους. Και στην Ιεράπετρα είδαμε συνδυασμούς, είδαμε ανθρώπους να βγαίνουν μπροστά και να λένε ότι ξέρεις κάτι, θα ηγηθούμε ομάδα στο οποίο διεκδικεί τον Δήμο Ιεράπετρας. Ανθρώπους οι οποίοι τους γνωρίζουμε, ανθρώπους οι οποίοι έχουν επιτελέσει το έργο τους και το κοινωνικό αλλά και το πολιτικό στην περιοχή της Ιεράπετρας, και για να μην τα πολυλέω και πολυχρονοτριβώ, γιατί ο λόγος θα είναι στους υποψήφιους, απόψε εδώ στο Τελεκρίτη και στην εκπομπή «Ο πολίτης έχει το λόγο» έχουμε δύο ανθρώπους οι οποίοι έχουν εκδηλώσει επισήμως ότι διεκδικούν το Δήμο Ιεράπετρας. Θα ξεκινήσω πρώτα με την γυναίκα της παρέας, είναι η κυρία Ελένη Βλάση, η οποία ζητάει την ψήφο των Ιεραπετριών ως υποψήφιος δήμαρχος, θα ηγηθεί ομάδας. Κυρία Βλάση, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σε όλους. Τι κάνετε? Είμαι πολύ καλά. Μετά το στίβο της που κατεβήκατε με τη Νέα Δημοκρατία ως υποψήφια βουλευτής, τώρα έρχεται ο Δήμος. Έτσι. Και νομίζω ότι αυτό το κομμάτι είναι το πιο σημαντικό για όλους μας, γιατί είναι αυτοδιοικητικές αυτές οι εκλογές, είναι πέρα και έξω από κόμματα, είναι πέρα και έξω από σκοπιμότητες ή κομματικές δεσμεύσεις ή από παλαιά κομματικά στερεότυπα. Αυτό είναι το βασικό το οποίο πρέπει να καταλάβουμε όλοι για να πάμε σε αυτές τις εκλογές. Σε αυτές τις εκλογές τίθεται ένα ζήτημα και είναι ο Δήμος Ιεράπετρας. Αυτό είναι το θέμα μας, αυτό είναι το κόμμα μας, αυτή είναι η παράταξή μας, οι Ιεραπετρίτες δηλαδή είναι η παράταξή μας. Και πρέπει να πούμε ότι γιατί μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία που πολλοί λένε, και εσείς ίσως το είπατε πριν στην προσωπική μας συζήτηση εδώ, ναι, όλοι μαζί, ότι είναι μια πολιτική αυτοκτονία. Ναι, γιατί είναι μια πολύ δύσκολη περίοδο για την πολιτική κίνηση τώρα. Ναι. Δηλαδή δεν είναι αυτό το παλιό που είχαμε πολιτικό, υπήρχαν τα χρήματα, ρέα ανάφθονα. Έτσι ξαφνικά βλέπουμε ότι και ειδικά στην αυτοδιοίκηση υπάρχει ένας στραγγαλισμός. Η αλήθεια είναι ότι είναι η δυσκολότερη συγκυρία για να πει κανείς ότι πηγαίνει μπροστά και ηγείται μιας πολιτικής κοινής. Ωστόσο, πίσω από αυτό θεωρούμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι σε αυτή την πόλη, σε αυτό το Δήμο, ο οποίος Δήμος έχει υποτιμηθεί, έχει αποψηλωθεί, έχει υποβαθμιστεί και όλα τα συναφή τα οποία τα γνωρίζουμε όλοι τον τελευταίο καιρό, από την υγεία, αν θέλετε να ξεκινήσουμε, είσαι με την παιδεία, θυμόμαστε τις ιστορίες με τα ΤΕΗ, θυμόμαστε την ιστορία με το νοσοκομείο, στο οποίο δίνουμε αγώνες 3 χρόνια για να φτάσει ίσως τώρα στα αυτιά του Υπουργού, αν θυμάστε, με παρεμβάσεις όλων ημών να δρομολογηθεί κάποια κίνηση ώστε να έρθουν αυτά τα οποία απαιτούμε. Γνωρίζουμε καλά πως αυτός ο Δήμος τελικά είναι ο πιο υποτιμημένος από όλους του νομού Λαστείου και επομένως είμαστε υποχρεωμένοι, αν θέλουμε να υπάρξει μέλλον, αν θέλουμε τα παιδιά μας, οι νέες γενιές, αλλά και εμείς να έχουμε παρόν και μέλλον, να πάμε μπροστά. Όσο δύσκολο και αν είναι αυτό. Εγώ βέβαια είμαι πολύ αισιόδοξη παρά την κακή συγκυρία και πιστεύω ότι η ομάδα είναι αυτή των ανθρώπων που θα πάει, όχι ο ηγέτης μόνο, αυτός που ηγείται είναι το ένα πρόσωπο. Δεν λέω λοιπόν εγώ πια εγώ, λέμε εμείς. Εμείς είμαστε εμείς και είναι μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να προσφέρουν, έχουν την αντίληψη, έχουν τη γνώση. Είναι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν καλά τα προβλήματα της Ιεράπετρας και το κυριότερο θέλουν με επίκεντρο αυτής της προσπάθειας τον πολίτη, το δημότη. Δηλαδή, τι είναι το διαφορετικό? Το διαφορετικό είναι ότι έχουμε ένα πρόγραμμα με χρονοδιάγραμμα. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει πλάνο, να υπάρχει όραμα, αλλά κυρίως άνθρωποι. Αυτοί είναι οι οποίοι θα κάνουν την αλλαγή και αυτοί είναι οι οποίοι θα μπορέσουν να διοικήσουν το Δήμο, μάλιστα, ο οποίος έχει τεράστια πραγματικά προβλήματα. Θα τα δούμε και στην πορεία. Θα πάμε σε ένα άλλο πρόσωπο, ο οποίος είναι ήδη αντιδήμαρχος, έχει διατελέσει από την αρχή αυτής της δημοτικής αρχής αντιδήμαρχος, έχει περάσει από αρκετά στάδια. Έρχεται τώρα να διεκδικήσει πλέον ως ο πρώτος, ως υποψήφιος δήμαρχος, το Δήμο Ιεράπετρας. Ένας άνθρωπος ο οποίος θα λέγαμε, θα είναι το ίδιο ερώτημα, είναι ο κύριος Προεστάκης. Κύριε Προεστάκη, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα κύριε Τουλούκη, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Κύριε Προεστάκη, ήσασταν αντιδήμαρχος όλο αυτό το διάστημα που είναι η δημοτική αρχή. Έτσι. Και ξαφνικά, ενώ ξέρετε τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης εκ των έσω, τα λέγατε, τα τονίζατε, ξαφνικά έρχεστε και μας λέτε, εγώ μπαίνω μπροστά ως δήμαρχος πλέον, ζητά την ψήφο της Ιεράπετρας, του Δήμου Ιεράπετρας, των Δημοτών της Ιεράπετρας, για να ηγηθώ μιας παράταξης, το οποίο θα φέρω κάτι διαφορετικό. Γνωρίζοντας και αυτό που είπαμε εκτός αέρα, το είπα και το λέω, ότι είναι μια πολιτική αυτοκτονία το να κατέβει τώρα κάποιος στις εκλογές. Έρχεστε και ζητάτε την ψήφο μας.
Τι είναι αυτό που σας έκανε, σας ώθησε να βάλετε πλέον, όχι ως υποψήφιος για δημοτικό σύμβουλος, αλλά ως δήμαρχος? Δυστυχώς, κύριε Τουρλούκη, οι συγκυρίες είναι οι χειρότερες, όχι μόνο για το Δήμο μας, γενικά για τη χώρα μας. Και δεν σας κρύβω ότι οι πιο κοντινοί μας, οι πιο κοντινοί μου έτσι άνθρωποι και φίλοι μου, μέχρι την τελευταία στιγμή η προσπάθειά τους ήταν στο να με αποτρέψουν από το να κάνω μια τέτοια κίνηση. Βλέποντας τις πολύ κακές συνθήκες και ξέροντας ότι για να κάνεις μια τέτοια προσπάθεια χρειάζεται τόλμη, δύναμη και πολλές φορές θα είναι εις βάρος και της οικογένειάς μας, της δουλειάς μας. Το θέμα είναι όμως ότι η εμπειρία αυτή των 3 χρόνων που έζησα από κοντά τα προβλήματα του Δήμου, από αρκετά πόστα, ήρθα πάρα πολύ κοντά λόγω των αρμοδιοτήτων που είχα με αρκετούς συνδημότες μας, ένιωσα από κοντά τον πόνο τους, τα προβλήματά τους. Η προσωπική μου έτσι ενασχόληση πριν να ασχοληθώ με το Δήμο εδώ και 20 χρόνια, ξέρετε, είμαι ένας αρχιτέκτονας μηχανικός που έχω έτσι ενασχοληθεί με το επάγγελμά μου στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας και στην πόλη και στην περιοχή του πρώην Δήμου Μακρύγιαλλού. Έχω λοιπόν μια άμεση αντίληψη για το τι υπάρχει, τι έχει γίνει, τι λείπει, τι μπορεί να γίνει σε αυτή την πόλη. Όπως είπατε κι εσείς, τα προβλήματα είναι πολλά. Αλλά πάντα δεν πρέπει να βάζουμε μπροστά το προσωπικό μας συμφέρον ή το ότι ρισκάρουμε πολλά πράγματα, έτσι. Θα πρέπει κάποια στιγμή να τα βλέπουμε ένα άλλο μάτι, τη γενική πορεία και του Δήμου και όλων μας, γιατί μπορεί να χάσουμε κάποια πράγματα, αλλά είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μπορεί να προσφέρουμε στον τόπο για να έχουμε καλύτερες μέρες, να είναι τα επόμενα χρόνια καλύτερες συνθήκες για τα παιδιά μας, για όλους μας. Αυτά λοιπόν έτσι τα συγκέρασα. Εδώ και 2 εβδομάδες μετά την απόφαση του Δημάρχου, ο οποίος μας εκμυστηρεύτηκε ότι δεν έχει σκοπό να ασχοληθεί, αυτό που έκανα εγώ προσωπικά ήταν να γυρίσω έτσι και να πάρω απόψεις και γνώμες από αρκετούς συνδημότες μας για το πώς βλέπουν την πρόθεσή μου να ενασχοληθώ με το Δήμο Ιεράπετρας από τη θέση του υποψήφου Δημάρχου. Αυτό που με έπεισε είναι ο κόσμος. Η αγωνία τους το να βρεθούν άνθρωποι και άτομα τα οποία δεν έχουν εξαρτήσεις, είτε κομματικές είτε οτιδήποτε άλλου είδους. Έχω δείξει στην πορεία μου αυτά τα 3 χρόνια ότι είμαι μαζί τους, νιώθω τα προβλήματά τους, μπορώ να κατανοήσω και να δώσω λύσεις όπου μπορώ και μαζί με την εμπειρία μου, έτσι, λόγω του επαγγέλματός μου σε σχέση με το ευρύτερο αστικό είτε περιβάλλον του Δήμου μας, νομίζω ότι μπορώ να προσφέρω, μπορώ να βοηθήσω, μπορώ να ενεργοποιήσω κόσμο. Ήδη έχουμε μια αρκετά μεγάλη ομάδα η οποία πιστεύει ότι μπορούμε να προσφέρουμε σε αυτόν τον τόπο. Και έτσι έκανα αυτή την υπέρβαση, τα συγγέρασα τα πράγματα και αποφάσισα με ό,τι κόστος και αν υπάρχει να θέσω την υποψηφιότητα για το Δήμο Ιεράπετρας. Μάλιστα. Κυρία Βλάση. Εγώ πάνω σε αυτά, γιατί πολλά πράγματα πραγματικά νομίζω ότι είναι ένας κοινός στόχος πλέον των ανθρώπων που θέλουν να ανακατευτούν σε αυτό το κομμάτι που λέγεται αυτοδιοίκηση, τοπική αυτοδιοίκηση. Θα πω το εξής, ότι υπάρχει τρόπος αυτή τη στιγμή μέσα από τα αποκαίδια, γιατί έτσι θα το πω εγώ στο Δήμο Ιεράπετρας, να βρούμε λύσεις, να βρούμε μέτρα και μέσα με τα οποία θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε και να αναγεννήσουμε την περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας. Μπορεί να μου πείτε σήμερα ότι ξέρετε, μα εμείς έχουμε πτωχεύσει, αν μπορούμε να το πούμε και αυτό, ή τέλος πάντων βρισκόμαστε σε μια δραματική οικονομική κατάσταση. Επομένως, το κράτος δεν μπορεί να συμβάλλει πλέον σε αυτό που λέμε χρηματοδότηση έργων.
Ωστόσο, υπάρχουν πάρα πολλά. Δεν θα αναπτύξω ένα πρόγραμμα, γιατί δεν είναι το επίκαιρο της ιστορίας σήμερα. Ωστόσο, θα πω όμως ότι υπάρχουν πολλά προγράμματα τα οποία και μέσω ΕΣΠΑ και μέσω ΣΧΟΑΠ, ξέρετε ότι αν κατατεθεί, είναι νόμος του ΣΧΟΑΠ, αν κατατεθεί στην περιφέρεια. Εδώ όχι, είναι... εδώ θα σας παρακαλούσω, γιατί είναι πολύ σημαντικό, αν κατατεθεί χαμογελάω. Στην περιφέρεια μια μελέτη, αλλά να υπάρξει μια μελέτη, γιατί αυτό που συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια δυστυχώς στο Δήμο Ιεράπετρας είναι ότι δεν υπήρξαν ολοκληρωμένες μελέτες ή αν αυτές πήγαν ήταν πρόθεσμες ή δεν πήγαν και καθόλου, οι οποίες να διεκδικούν για το Δήμο Ιεράπετρας τα έργα τα οποία πρέπει να γίνουν. Υπάρχει λοιπόν και ιδιωτική πρωτοβουλία, υπάρχουν πολλά τα οποία μέσα σε αυτή την κακή συγκυρία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως μέσα για να κάνουμε, αν θέλετε, ένα έργο το οποίο θα είναι αύριο, που είναι ένα μικρά πράγματα. Να σας πω ένα πολύ μικρό πράγμα το οποίο μπορεί να γίνει χωρίς με ελάχιστο κόστος, να βάλουμε τις λάμπες εκεί που λείπουν. Δηλαδή να έχουμε φωτισμό. Αυτό τώρα δεν κοστίζει εκατομμύρια, σας λέω τα μικρά. Για να πάμε στα μεγάλα, τα οποία μπορεί να είναι πιο μακροπρόθεσμα και άλλα που είναι βραχυπρόθεσμα. Δηλαδή υπάρχει σχέδιο. Υπάρχει προοπτική. Ας μην τα βλέπουμε όλα μαύρα μέσα στην κακή συγκυρία. Μιλήσατε για ιδιωτική πρωτοβουλία. Εδώ θα είναι ένα ερώτημα. Όταν λέτε ιδιωτική πρωτοβουλία, τι εννοείτε? Θα σας πω κάτι το οποίο αντιμετώπισα τον τελευταίο καιρό, μιλώντας με ανθρώπους επιχειρηματίες στην Αθήνα, όταν ήμουν εκεί, την εποχή που πήγα να μιλήσω στον Υπουργό, αν θέλετε, Υγείας για το νοσοκομείο. Έτσι πήγα για άλλο θέμα, αλλά ταυτόχρονα ζήτησα και άλλα θέματα. Όπου υπήρξαν επιχειρηματίες που ήθελαν να επενδύσουν τα προηγούμενα χρόνια στην Ιεράπετρα, και όταν λέω προηγούμενα χρόνια, δεν εννοώ την προηγούμενη μόνο τετραετία, αλλά την προηγούμενη δεκαετία. Και πολλά από τα μεγάλα έργα να έχουν γίνει υπό τη σκέπη του Δήμου με ιδιωτική πρωτοβουλία και πάντα μέσα βέβαια από τα νομικά πλαίσια στα οποία πρέπει να τεθούν όλα αυτά. Ναι. Οι οποίοι επιχειρηματίες έφευγαν από το Δήμο της Ιεράπετρας χωρίς να έχουν αποτέλεσμα ή εμείς οι ίδιοι χωρίς να έχουμε αποτέλεσμα. Γιατί αυτό είναι θέσεις εργασίας, είναι μέλλον για τους νέους και μέλλον για τους ανθρώπους οι οποίοι σήμερα βρίσκονται σε μια ηλικία 40-50 ετών και είναι άνεργοι. Να το πούμε ναι. Και αυτό. Διότι πόσες χιλιάδες παιδιά φύγανε από τα σπίτια τους για να πάνε σε άλλες περιοχές σήμερα, γιατί βρίσκουν μέλλον σε αυτή την περιοχή του κόσμου που λέγεται Δήμος Ιεράπετρας. Επομένως, αυτοί οι επιχειρηματίες που ήταν έτοιμοι να επενδύσουν δεν μπόρεσαν να το κάνουν ποτέ, διότι δεν είχαν αυτό το οποίο χρειαζόταν ως βοήθεια. Ένας Δήμος αυτό πρέπει να κάνει. Να διοικεί δηλαδή την περιοχή με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να υπάρξουν και επιχειρήσεις, ώστε να μπορούν να υπάρξουν και καλυτέρευση στις συνθήκες. Παραδείγματος χάρη, θα σας πω κάτι απλό. Τι κάναμε στον αγροτικό τομέα? Έχουμε δύο άξονες, δύο πυλώνες εδώ από τους οποίους θα αναπτυχθεί η περιοχή. Είναι γνωστή σε όλους. Δεν είμαι η πρώτη που το λέω. Τι μπορεί να κάνει ο Δήμος για το αγροτικό κομμάτι? Τι μπορεί να κάνει ο Δήμος? Τι μπορεί να κάνει ο Δήμος? Πάρα πολλά πράγματα μπορεί να κάνει ο Δήμος και μέσα από προγράμματα, αλλά κυρίως να σας πω το κυριότερο που είναι και απλό. Να έχουμε ένα αντιδήμαρχο επί των γεωργικών θεμάτων και των τουριστικών, τα οποία είναι αυτά τα οποία. Είναι οι πυλώνες, οι άξονες ανάπτυξης. Άρα, δηλαδή, με αυτό που μου λέτε, με αυτό που μου λέτε, εγώ κρατάω το εξής. Ότι αν είστε δημοτική αρχή αύριο μεθαύριο, ναι, θα έχετε αρμόδιο αντιδήμαρχο περί αγροτικών. Μα αλίμονο αν στην περιοχή η οποία στηρίζεται στο αγροτικό κεφάλαιο, και όταν λέω κεφάλαιο εννοώ στον πληθυσμό τον αγροτικό, αυτό είναι, αν θέλετε, το κεφάλαιό μας, στο οποίο πρέπει να επενδύουμε με νέες μεθόδους, ο οποίος να είναι λοιπόν άνθρωπος αυτός, ειδικός επί των αγροτικών, να γνωρίζει όλα τα προγράμματα απ' έξω τα οποία υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να μπορεί να τα μεταφέρει στο Δήμο, να μπορεί ο Δήμος στους αγρότες να προτείνει πράγματα, ακόμη και πράγματα για τη διαφορά. Των προϊόντων μας. Αυτό μπορεί να το κάνει ένας αντιδήμαρχος, δεν μπορεί να το κάνει ένας υπάλληλος. Που να είναι εξειδικευμένος πάνω στο. Γιατί ένας αντιδήμαρχος δεν μπορεί να έχει μια τέτοια ειδικότητα που να ξέρει τα προγράμματα που τρέχουν. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ένα γραφείο για τέτοιου είδους προγράμματα που να μπορεί να τα πάρει ο Δήμος και να τα εκμεταλλευτεί, το δεχτώ. Και να τα εκμεταλλευτεί. Επίσης, το ίδιο συμβαίνει με το τουριστικό κομμάτι, και να σας πω κάτι άλλο. Εμείς αυτά τα δύο πράγματα προβάλλουμε εδώ. Τους δύο πρώτους πυλώνες. Τους δύο πρώτους πυλώνες. Και να συμπληρώσω κάτι εδώ, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι δυνατόν να βρίσκομαι προχθές στο Μελίνα Μερκούρι για μια συζήτηση των αγροτών και των συνεταιρισμών, οι οποίοι λένε δεν μπορούμε εμείς με την κρατική μέρημνα να προτείνουμε το προϊόν μας, το αγροτικό, το οποίο έχουμε και το οποίο ήταν περιζήτητο στην Ευρώπη τη δεκαετία του 80, έτσι, το κριτικό ιεραπετρίτικο προϊόν, και σήμερα δεν μπορούμε να πάμε ούτε σε εκθέσεις στο Βερολίνο ή οπουδήποτε για να το προτείνουμε. Δεν είμαστε στις αγορές. Γιατί λοιπόν, αυτό δεν είναι δουλειά του Δήμου? Δεν είναι δουλειά του Δήμου να φροντίσει τους ανθρώπους οι οποίοι επενδύσαν εδώ και οι οποίοι θέλουν να ζήσουν εδώ, γιατί και το αγροτικό. Γιατί αυτό τώρα, δηλαδή τι, ο Δήμος θα πάει σε μία έκθεση? Όχι. Με δικά... Αλλά μπορεί να βοηθήσει τους αγρότες μέσω του φορέα που θα γνωρίζει το αντικείμενο αγροτικό και τουριστικό. Ωραία. Να πάει και στις εκθέσεις και να προωθήσει πάει το περιφέρεια προϊόν. Γιατί όταν πάει η περιφέρεια δεν πάνε οι αγρότες? Είναι ένα ερώτημα τώρα.
Εκείνο το ερώτημα που μου θέτετε είναι γιατί ουσιαστικά οι αγρότες νιώθουν ότι είναι εντελώς στην τύχη τους. Δηλαδή, κανένας δεν τους έχει προτείνει κάτι το οποίο να τους πάει παραπέρα στην επόμενη μέρα. Το ίδιο συμβαίνει με το τουριστικό. Πείτε μου, τα τελευταία χρόνια τι τουριστική ανάπτυξη περισσότερη έχουμε, τουριστική ανάπτυξη, γιατί έγινε διαφήμιση, αν θέλετε, και για την περιοχή της Ιεράπετρας στο εξωτερικό. Εγώ ρωτώ το άλλο. Ποιες τουριστικές μονάδες αναπτυχθήκαν έκτοτε, πώς δώσαμε, τι δώσαμε παραπάνω στο κομμάτι πυλώνα τουρισμού από το Δήμο, δεν μιλάω από το κράτος, ώστε να μπορεί να κάνει κάτι παραπέρα εδώ κάποιος. Η κυρία Βλάση, η κυρία Προστάκη, έβαλε αρκετά ερωτήματα. Έβαλε τους στόχους, τους δύο πρώτους στόχους και τους δύο πρώτους πυλώνες. Πάμε λίγο σε εσάς. Γεωργία, τουρισμός. Ας μείνουμε λίγο σε αυτό. Κανείς δεν διαφωνεί ότι οι πυλώνες ανάπτυξης και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει αυτός ο τόπος είναι αυτά που θα μας φέρουν έτσι σε μια καλύτερη μέρα, αν τα αξιοποιήσουμε. Αυτό βέβαια προϋποθέτει να υπάρχει όχι μόνο από πλευράς Δήμου μια καλή διαχείριση, είτε βάζοντας κάποιο αντιδήμαρχο αρμόδιο για τα αγροτικά θέματα, αλλά προϋποθέτει να υπάρχει και ένας οργανωμένος φορέας από πλευράς των αγροτών. Ούτως ώστε όταν υπάρχει και από τη μια πλευρά και από την άλλη μια οργανωτική έτσι, ένας οργανωμένος φορέας, θα μπορεί να γίνεται μια συζήτηση και μια συνεργασία με τα καλύτερα αποτελέσματα. Αυτό που έχει γίνει το τελευταίο διάστημα με τη δημιουργία του ενιαίου αγροτικού συλλόγου είναι ό,τι καλύτερο για τον τόπο μας. Έχουμε δει ήδη κινήσεις που συνεισφέρουν στην ανάδειξη και στην επίλυση προβλημάτων του αγροτικού τομέα. Υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία το τελευταίο διάστημα με τον ενιαίο αγροτικό σύλλογο και σίγουρα εάν καταφέρουμε και είτε εγώ έτσι προσωπικά με το ψηφοδέλτιο που τελικά θα καταλήξουμε, είτε η κυρία Βλάση είτε οποιοδήποτε άλλος διεκδικητής του Δήμου, αν καταφέρουμε λοιπόν να πείσουμε, να ενεργοποιήσουμε άτομα τα οποία μπορούν να προσφέρουν σε όλους τους φορείς, σε όλους τους τομείς. Εάν δεν καταφέρουμε να πείσουμε ενεργούς αγρότες να ασχοληθούν και να έρθουν με τις ιδέες τους, με τις απόψεις τους, να βοηθήσουν, δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. Θα πρέπει λοιπόν η προσπάθειά μας το επόμενο διάστημα, τους 3 μήνες περίπου που μένουμε μέχρι τις εκλογές, να εστιάσουμε όλοι μας στο πώς θα προσελκύσουμε άτομα καταξιωμένα, άτομα με ιδέες, άτομα έτσι που να έχουν όρεξη για δουλειά και πιστέψτε με, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, όποιο και αν είναι ο Δήμαρχος, όταν έχουμε ένα Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο έχει άξιους δημότες της πόλης μας, θα γίνεται δουλειά, θα γίνεται μια έτσι, κατάθεση διαφορετικών απόψεων, θα βγαίνει ένα ζουμί, θα γίνονται σωστές συζητήσεις μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και το ρεζουμέ θα είναι προς το συμφέρον του τόπου. Άρα αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι αν είστε πλειοψηφία, να το πω έτσι, θα ακούτε και τη μειοψηφία από κάτω και αν είστε μειοψηφία θα παρεμβαίνετε για ένα καλύτερο διάλογο και όχι για μια στιγμή αντιπολίτευση. Το έχουμε ζήσει τα τελευταία 3 χρόνια που τυχαίνει να είμαστε και στη Δημοτική Αρχή, ότι τα προβλήματα είναι πάρα πολλά, είναι πρωτόγνωρες οι καταστάσεις που βιώνει και ο Δήμος μας και η χώρα μας, που αν δεν ομονοήσουμε, αν δεν υπάρξει μια σύνθεση απόψεων, αν δεν υπάρχει μια συνοχή, δεν λύνονται δυστυχώς προβλήματα. Και αυτό που λέω εγώ, το λέω και θα το ξαναλέω, μπορεί εγώ να είμαι λάτρης της ροκ μουσικής και μάλιστα έτσι λόγω γενιάς. Ναι, αλλά δεν μπορώ να μη δεχτώ ότι ο Βαγγέλης ο Βαρδάκης είναι ο βιολάτορας, έτσι, κάνει καλά τη δουλειά του. Μπορεί η κυρία Βλάση με την κυρία Βλάση να μας χωρίζει έτσι μια ιδεολογική είτε οποιαδήποτε άλλη να έχουμε διαφορετικές απόψεις, αλλά το αν κάνει καλά τη δουλειά της ή αν κάνω εγώ καλά τη δουλειά μου, αν οι συνεργάτες μας είναι αξιόπιστοι και έχουν όρεξη για δουλειά,
το αποτέλεσμα για την πόλη θα είναι το επιθυμητό. Άρα, δηλαδή, και αυτό που εδώ θα απαντήσω κάτι πάνω σε αυτό που λέει ο συνάδελφος και πολλά από αυτά που είπε είναι αλήθεια. Θα πω όμως ότι για μένα και για τη δική μου τουλάχιστον μεριά, αν θέλεις το θέλεις συνδυασμό, το λες ψηφοδέλτιο στο μέλλον, όπως θες να το πεις, επειδή ενωμένοι ως μια γροθιά θεωρούμε ότι δεν υπάρχουν πλέον ιδεολογικές διαφορές, γιατί πάμε για ένα κοινό στόχο που είναι στόχος Ιερά Πέτρα, Δήμος Ιερά Πέτρα, Ιερά Πετρίτες. Mm-hmm. Άρα λοιπόν θα πω ότι εμείς λοιπόν δεν έχουμε τίποτα να μοιράσουμε. Απέναντι δεν είμαστε από τον άνθρωπο ή το πρόσωπο, αλλά από τα προβλήματα. Προβλήματα δόξα ή δόξα το Θεό ή δυστυχώς, αν θες να το πω αλλιώς, υπάρχουν πάρα πολλά για να επιλύσουμε. Όλοι μαζί με ομοφωνία, συλλογικότητα, μαζικότητα. Ένα πράγμα που έχω πει πολλές φορές είναι και πολύ συγκεκριμένο, ότι αν δεν έχουμε μία φωνή στα προβλήματά μας, αφού στην αρχή πρέπει να έχουμε πολυφωνία, δηλαδή να ακούσουμε τα προβλήματα από όλες τις μεριές. Και μάλιστα σήμερα, εκτός αυτά τα προβλήματα που μπορούμε να ακούσουμε μέσα σε ένα δημοτικό συμβούλιο, μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, τα ξέρεις και τα social media, μπορούμε να ακούσουμε ακόμα και τον πιο απομακρυσμένο πολίτη την ιδέα, τη σκέψη, το πρόβλημά του. Και έπειτα, με ομοφωνία πια, αφού ακούσουμε όλες τις φωνές, να αποφασίσουμε ποιο είναι το Α, το Β, το Γ θέμα και πώς θα το αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, να κάνουμε ενδελεχή, αν θέλεις, διάγνωση στο πρόβλημα και να βρούμε τη λύση του, αλλά λύση η οποία θα έχει πρόγραμμα και χρονοδιάγραμμα. Και να πω και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Χωρίς αυτή την προοπτική για την περιοχή του Δήμου Ιερά Πέτρας δεν υπάρχει και μέλλον. Δηλαδή, αν αρχίσουμε μεταξύ μας να έχουμε αυτά τα παλαιοκομματικά στερεότυπα, τα οποία εγώ θεωρώ ότι έχουν πλέον τελειώσει για τον κόσμο. Ο κόσμος ο οποίος ζει εδώ και έχει αυτό τον καιρό γονατίσει, αν θέλεις, ακόμα και από τα μνημόνια, αλλά ακόμα και από αυτά τα οποία έχει βιώσει σε αυτό το Δήμο. Ο οποίος Δήμος όλα αυτά τα χρόνια, όσο και να το θέλουμε, να το κάνουμε πιο γλυκό το χάπι, δεν γίνεται, γιατί έχουν φύγει 17 υπηρεσίες, γιατί έχουν πραγματικά ταλαιπωρηθεί οι πολίτες μας και σε αυτό πρέπει να δώσουμε λύσεις. Έχει, και να δηλαδή, πω ένα πολύ απλό. Έχει ευθύνη ο Δήμος για την αποψηλώση? Έχουμε ευθύνη όλοι μας, αν θέλεις να το πω πολύ απλά. Έχει ευθύνες ο Δήμος ή έχει ευθύνη της πολιτικής κεντρικής? Θέλεις να πούμε τις αλήθειες χωρίς να κρυβόμαστε πίσω από δάχτυλα? Θα μπορούσε δηλαδή να είχε αποχθευθεί το να φύγει εφορία, το να φύγει το που φεύγει τώρα, το να φύγει το ΙΚΑ, ακούμε φεύγει το ΙΚΑ μεθαύριο, το Τελωνείο έχει ευθύνη? Αν ρωτάς την απάντηση από μένα, θα σου πω χωρίς να κρύβομαι πίσω από δάχτυλο και να στουρθοκαμιλίζω, ναι, έχουμε ευθύνη όλοι. Έχει ευθύνη, θα συνεχίσω λίγο αν μου επιτρέψεις. Έχει ευθύνη η πολιτεία. Έχει ευθύνη ο Δήμος. Για ποιο λόγο εγώ έχουν ευθύνη? Γιατί ο Δήμος ως θεσμικός παράγοντας πρέπει να πηγαίνει, όχι μόνο σε ένα θέμα όπως το νοσοκομείο που είναι πολύ σοβαρό και αφορά τη ζωή και την υγεία και, ναι, και αν θέλεις το δημόσιο αγαθό, το δωρεάν αγαθό της υγείας, το οποίο δεν το έχουμε έτσι όπως θα έπρεπε, αλλά ως θεσμικός φορέας θα πρέπει να πηγαίνει στα κέντρα των αποφάσεων, που είπα πάρα πολλές φορές και νομίζω οι περισσότεροι πλέον το ασπάζονται, ναι, να πηγαίνει εκεί και να διεκδικεί αυτά τα οποία πρέπει να έχουμε για το μέλλον μας και αυτά που μας αξίζουν. Εκεί έχει ευθύνη. Τώρα, αν θέλεις να σου πω και ένα μικρό παράδειγμα που ο Δήμος έχει ευθύνη και είναι πολύ απλό και μπορούσε να το λύσει πολλές φορές ένα μικρό πρόβλημα που μας αφορά, π.χ. στα αγροτικά προβλήματα, ίδρυυσης, άδρυυσης και σε ανθρώπους όπως είναι οι οικογένειες που έχουν προβλήματα, που είναι υπερχρεωμένες, οι αγρότες οι οποίοι έχουν προβλήματα κλπ. Εκεί θα μπορούσε πολλές φορές να βρει λύσεις οι οποίες μας δίνουν. Βεβαίως. Είναι λίγο διαφορετικό. Πώς θα χαμηλώσει, αν θέλεις, το κόστος ίδρυυσης και άδρυυσης. Βεβαίως. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας αφορά. Αυτό είναι κάτι το οποίο εξαρτάται από το ότι σου λέω μερικά πράγματα για να πούμε τι μπορεί να κάνει ο Δήμος στους πολίτες του. Επειδή ήταν. Να συνεχίσουμε λίγο στο προηγούμενο θέμα για το κατά πόσον έχει ευθύνη ο Δήμος ή κατά πόσον η αναλογία της ευθύνης είναι μικρή ή μεγάλη σε σχέση με τις ευθύνες των βουλευτών μας, οι οποίοι για δεκαετίες τώρα δεν φρόντισαν να αναδείξουν την ιδιαιτερότητα του νομού Λασιθίου. Το ότι υπάρχουν τρεις μεγάλες πόλεις, στις οποίες μην ξεχνάμε ότι μέχρι πριν λίγα χρόνια η πρωτεύουσα πόλη του νομού ήταν η Ιερά Πέτρα, μην το ξεχνάμε. Αυτοί λοιπόν που κατά καιρούς θέλαν και λέγαν ότι τους ενδιέφερε η ορθολογική ανάπτυξη του νομού μας, η ισόρροπη ανάπτυξη, δυστυχώς δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. Δυστυχώς δεν κατάφεραν να πείσουν αυτούς που βρίσκονται στα κέντρα λήψης αποφάσεων για το ότι η Ιερά Πέτρα είναι η πρωτεύουσα πόλη του νομού. Αυτή τη στιγμή είναι η πιο παραγωγική περιοχή, όχι μόνο της Κρήτης, αλλά αναλογικά και της Ελλάδος. Το διάστημα των χειμερινών μήνων είναι
η μόνη παραγωγική δύναμη, αναλογικά επιμένω, στην Ελλάδα. Δεν φρόντισαν αυτά τα χρόνια που πέρασαν να το αναδείξουν και επιτέλους να λύσουν υποτυπώδη προβλήματα. Δεν γίνεται επί 30 χρόνια να μην καταφέρουμε να φτιάξουμε 20 χιλιόμετρα άσφαλτο για να μπορούν επιτέλους οι Ιταλίκες να μην κάνουν 2,5 ώρες μέχρι το Ηράκλειο. Πώς θα στηρίξουμε λοιπόν το γεωργικό τομέα, όταν δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό το απλό? Και δεν φταίει ο Δήμος εκεί. Φταίνε αυτοί που δεν κατάφεραν να μεταφέρουν αυτές τις ιδιαιτερότητες εκεί που πρέπει. Και όχι να γίνονται έργα χωρίς, το ανέδειξε προχθές και ο Δήμαρχος. Στον Περιφερειάρχη αυτό είπε. Δεν κατάφεραν οι Δήμαρχοι να τα βρουν μαζί τους, αλλά έπρεπε οι βουλευτές, που είναι αυτοί που μεταφέρουν τα προβλήματα του τόπου τους στην κεντρική διοίκηση, δεν κατάφεραν λοιπόν ούτε οι βουλευτές να τους βάλουν σε ένα τραπέζι και θα έπρεπε, αφού δεν το έκαναν και αυτοί, να το κάνει ο Περιφερειάρχης. Δηλαδή, αναλογικά, ας δούμε τις ευθύνες. Να το δούμε όμως και λίγο, σίγουρα, να ρωτήσω κάτι διαχρονικά, κύριε. Να μην τις επομιστούμε όλες εμείς. Σε αυτό έχει γιατί, δίκιο. Γιατί ο ρόλος του βουλευτής ποιος είναι, τι τον εκλέγουμε. Μπορεί να βγάζουμε ένα βουλευτή και να μου είναι εγώ να έχω δύο χρόνια να το δω μία φορά στα δύο χρόνια. Ενώ ο ρόλος του είναι να είναι εδώ και λιγότερες μέρες να είναι στην Αθήνα να μεταφέρει τα προβλήματα. Αν μου επιτρέπεις, θα συμφωνήσω σε αυτό το κομμάτι που λέει ότι οι βουλευτές είχαν μια άμεση και απόλυτη ευθύνη σε αυτό που έχει συμβεί στον Ομό Λασιθίου. Ωστόσο, θα συμπληρώσω. Όταν οι βουλευτές μας φαίνονται ότι δεν είναι ικανοί, θέλεις, δεν έχουν πολιτική βούληση, να το πούμε καλύτερα, για να στηρίξουν, γιατί όλα χρειάζονται πολιτική κάλυψη, να το ξέρουμε αυτό. Το έχουμε πει επανειλημμένως. Άρα λοιπόν, εάν οι βουλευτές είναι εκείνοι οι οποίοι δεν προωθούν τις απαιτήσεις και τα δικαιώματα ενός πραγματικά νομού και κυρίως του Δήμου Ιεράπετρας, ο οποίος πραγματικά προσφέρει στην εθνική οικονομία τα μέγιστα, όχι μόνο τώρα από τη δεκαετία του 80 και από τη δεκαετία του 60 που γίνανε τα πρώτα θερμοκήπια, έπρεπε σε αυτή λοιπόν την περιοχή του κόσμου να έχουν γίνει και δρόμοι και αεροδρόμια και λιμάνια και νοσοκομεία. Ωστόσο, αφού δεν γίνανε αυτά, εμείς τι κάνουμε τα τελευταία χρόνια? Τι είναι αυτό το οποίο προωθούμε στην περιφέρεια ως μελέτη για να πάμε λίγο παραπέρα, για να πάμε σε μια επόμενη εδώ μέρα? Θα ήταν γιατί το επόμενο εδώ ερώτημα. Και ζητήματα. Τι μελέτες έχουν κάνει, και εδώ κύριε Προεστάκη έρχεται και εσάς, έτσι το ερώτημα, ως Δημοτική Αρχή, όχι μόνο εσάς, και τα προηγούμενες Δημοτικές Αρχές. Ποιες ήταν οι μελέτες που είχαν κάνει οι προηγούμενες Δημοτικές Αρχές για να έρθουν χρήματα? Γιατί βλέπουμε σε διπλανούς μας Δήμους, καλός ή κακός, και δεν ξέρω αν ευθύνεται το ο βουλευτής ή αν είναι ευθύνη των δημάρχων οι οποίοι δώσαν ολοκληρωμένες μελέτες και προωθήσαν οι βουλευτές. Είναι ένα ερώτημα εδώ. Μήπως είναι ένα άλοθη, ο βουλευτής για να μην γίνονται έργα, και μήπως είναι ένα άλοθη του βουλευτή για να μην κάνει έργα στην Ιεράπετρα ότι έχετε αδύναμους δημάρχους? Σίγουρα κύριε Τουρλούκη είναι ένα πρόβλημα αυτό. Και επειδή πρέπει να μιλήσω για τη Δημοτική Αρχή την οποία εκπροσωπώ, μια Δημοτική Αρχή η οποία έχει διάρκεια 3 χρόνια, μπορώ να σας πω ότι στην ουσία εμείς δεν βρήκαμε, έτσι δεν είναι, ποτέ δεν μέχρι τώρα στα 3 χρόνια δεν αναλώθηκα με το να πω ότι κακώς οι προηγούμενοι έκαναν αυτό το αρνητικό ή το ένα ή το άλλο. Αλλά δυστυχώς έτοιμες μελέτες δεν βρήκαμε. Ούτως ώστε, γιατί ξέρεις, όταν δεν έχουμε όριμες μελέτες δεν μπορείς να κάνεις και έργο. Και αυτό που κάναμε και αυτό που προσπαθήσαμε, βλέποντας ότι δεν υπάρχουν πια οι πόροι, όταν έχουμε μια μείωση πάνω από 60% στους πόρους που έρχονται στους Δήμους, όταν έχουμε μια μεγάλη έλλειψη προσωπικού, μειώθηκε το προσωπικό μας, σχεδόν στο μισό έχουμε φτάσει, αυτό που φροντίσαμε ήταν να, ό,τι πρόγραμμα έτρεχε, να το αρπάξουμε. Από τη στιγμή που δεν είχαμε πόρους εμείς, να αρπάξουμε ό,τι πρόγραμμα έτρεχε και φτάνουμε στο σημείο να είμαστε σε θέση να λύσουμε ένα σοβαρό πρόβλημα που ήταν μια βόμβα για το Δήμο της Ιεράπετρας στο θέμα των απορριμμάτων. Με το ΧΑΔΑ, ο οποίος δημοπρατήθηκε, είναι ένα έργο 4,5 εκατομμύρια ευρώ, δημοπρατήθηκε. Είμαστε πολύ κοντά στο να δώσουμε λύσεις στα αγροτικά υπολείμματα. Σχεδόν σε όλα τα χωριά του Δήμου γίνεται και από ένα μεγάλο έργο. Και αυτό γιατί είδαμε ότι έπρεπε να αξιοποιήσουμε άλλα μέσα. Τα χρήματα τα ευρωπαϊκά από προγράμματα, αφού δεν είχαμε άλλους πόρους. Αυτό λοιπόν είναι ένα προτέρημα που ίσως δεν αναδείχθηκε όσο πρέπει. Και είναι ένα έργο αυτής της Δημοτικής Αρχής που πρέπει να το δούμε θετικά,
ότι σε ένα έτσι πολύ κακό γενικό πλαίσιο βγήκε ένα έργο αρκετά σοβαρό με πολύ κόπο και των αιρετών αλλά προπάντων των υπαλλήλων του Δήμου, έτσι. Με μια πάρα πολύ καλή συνεργασία και με πολύ κόπο βγήκε μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Και θέλω να σας πω ότι αυτό τα 3 χρόνια για μένα ήταν ένα φροντιστήριο. Και γι' αυτό πήρα και την απόφαση έτσι να διεκδικήσω το Δήμο. Στις πολύ κακές αυτές συνθήκες, βιώνοντας όλα τα θετικά είτε αρνητικά αυτής της πορείας των 3 χρόνων, είδα ότι έχω έτσι και τη βούληση και την ικανότητα του, να δώσω έτσι όσο δίνεται, όσο γίνεται, αρκετά έτσι σοβαρές λύσεις για επίλυση προβλημάτων σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Και γι' αυτό έτσι αυτά βάζοντάς τα, είπαμε έτσι, συγκεράζοντάς τα, πήρα αυτό το ρίσκο για να διεκδικήσω. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιτρέψτε μου λίγο. Θέλετε να πείτε κάτι πολύ σύντομο? Ήθελα να συμπληρώσω κάτι. Ωστόσο, αν παρατηρήσουμε ότι σχετικά με την περιφέρεια οι άλλοι δήμοι του νομού Λαστείου έχουν πάρει χρήματα πολλαπλάσια. Δηλαδή, εμείς εδώ, μάλλον κάποτε κοιμόμαστε τον ύπνο του δικαίου. Όταν βλέπουμε ότι ο Άγιος Νικόλαος έχει διεκδικήσει κοντά στα 80 εκατομμύρια ευρώ, η Σιτία στα 60 και η Ιεράπετρα έχει πάρει, παρόλα αυτά έχει πάρει. Από εκεί που δεν έχουμε, έχουμε πάρει 30 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, αν τα χρησιμοποιούμε στα έργα αυτά τα οποία χρειαζόμαστε, αυτό είναι ευχής έργο. Δηλαδή, εννοώ να βάζουμε προτεραιότητες. Ωστόσο, αν φανταστείτε τον πληθυσμό της περιοχής του Δήμου Ιεράπετρας, εν σχέση με τις άλλες περιοχές, βέβαια, αν αυτή τη στιγμή αφαιρέσουμε το κομμάτι το οποίο είναι η λωρίδα της Γάζας, τα κατεχόμενα, η διαίρεση του Μακρυγιαλού, ίσως να είναι μεγαλύτερη η πόλη της Ιεράπετρας και μικρότερος ο Δήμος, αν θέλει, του Ιεράπετρας εν σχέση με το Αγίου Νικολάου. Γιατί φτάσαμε και σε τέτοια περιστατικά αυτή την εποχή και αυτό είναι και το δυστύχημα. Αλλά θέλω να πω ότι μπορούσαμε να διεκδικήσουμε με κάποιες μελέτες ή αν θέλει, στην περιφέρεια και εμείς 80 κοντά εκατομμύρια ευρώ. Εγώ θέλω να γυρίσουμε μετά και να μου πείτε πώς θα πορευτούν οι Δήμοι με 60% μειωμένα έσοδα. Είναι αυτό που είπε ο κύριος Πουεστάκης προηγουμένως. 60% έσοδα και χωρίς προσλήψεις στους Δήμους. Με συνεχόμενες απολύσεις και χωρίς προσλήψεις. Πώς θα μπορέσετε να αντιμετωπίσετε αυτά τα δύο σοβαρά προβλήματα στο Δήμο της Ιεράπετρας? Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.